Καθυστέρησε μάλλον το Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει αυτή την οδηγία. Ήδη είναι 3 μέρες εμπόλεμη η ζώνη. Εδώ ο Γιώργος Τσακύρης θα μας πει και τι λέει η ελληνική πλευρά για τον πόλεμο, αλλά και τι, αν είπαν κάτι οι δύο ηγέτες χθες στο ραντεβού που είχαν ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Καλώς τον να. Καλησπέρα. Πώς είστε? Μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό θα έλεγα καλά, πολύ καλά. Σωστό. 3 μέρες έκανε το Υπουργείο να καταλάβει ότι γίνεται πόλεμος εκεί. Έκανε 3 μέρες. Φαντάζομαι πολύ περισσότερο. Ναι. Έτσι, είχε βγάλει πριν από κάνα μήνα μία και είχε πει, ξέρετε, μου πολύ πλησιάζεται. Αλλά χθες επανέλαβε και είπε ότι δεν θα πηγαίνετε στο Λίβανο. Δηλαδή, okay. Ναι. Φυσιολογικό από τη μία, αλλά από την άλλη λες. Ναι. Φυσιολογικό. Δεν είναι δυνατόν όταν οι εξελίξεις των τελευταίων ημέρων είναι τέτοιες να περιμένεις πότε θα ξεκινήσει η Χερσαία. Να έχεις 600 νεκρούς για να πεις, ναι, μην πας στο Λίβανο. Και να είσαι πρώτον πυλών της Χερσαίας. Δύο στρατεύματα. Ναι. Όχι στρατεύματα, 2 μεγάλες μονάδες ανεβάζει στο. Ναι, προφανώς. Τώρα, χθες η πολυαναμενόμενη συνάντηση έγινε, αλλά πριν γίνει φρόντισε ο κύριος Ερντογάν να τη ρίξει την βομβίτσα του. Ναι. Θα το δούμε από ποια σκοπιά, έτσι, γιατί πραγματικά έχουμε και σε αυτό το θέμα έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Δηλαδή, φαίνεται ότι έχουμε αλλάξει εθνική γραμμή. Εντάξει, επομένως, ξέρουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έβαζε την Κύπρο μέσα στις διαπραγματεύσεις. Το λέμε εδώ και πολλούς μήνες μας, ότι η Κύπρος μάλλον δεν αποτελεί εμπόδιο για τις επαφές των δύο. Τώρα λοιπόν φαίνεται να μην αποτελεί εμπόδιο και η Ανατολική Μεσόγειος. Εκεί, Αλέξανδρε, τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί αν πάμε Χάγη, οι περισσότεροι λένε ότι αυτό το οποίο ζητάμε από το Καστελόριζο, δηλαδή αυτή την ΑΟΣ που ζητάμε για το Καστελόριζο, δεν πρόκειται να την πάρουν. Έτσι λένε. Ναι. Έτσι, οι ειδικοί. Δεν. Αλλά ήταν μέσα στην εθνική γραμμή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπως είχαμε πει, και ήμασταν οι μόνοι που το είχαμε πει, η συνάντηση αυτή δεν ήταν καθόλου για να επιβεβαιώσουν το καλό κλίμα, καθόλου τυπική, ήταν απόλυτα ουσιαστική και μάλιστα σήμερα λένε διάφοροι από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι ίσως ήταν η πιο σημαντική συνάντηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Γιατί όπως αποκάλυψε ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα στην ΕΡΤ, δόθηκε εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να προετοιμάσουν τα χαρτιά τους για να συζητηθεί τα βαριά θέματα, δηλαδή η φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, θαλάσσιες ζώνες, και να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις το Γενάρη που θα γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αυτό είχαν προσπαθήσει να το κρατήσουν πάρα πολύ χαμηλά. Είχαν περάσει τη γραμμή ότι δεν θα γίνει τίποτα. Υπήρχαν όμως κάποιες πληροφορίες που το λέγανε, εμείς το είχαμε πει. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζει λίγο η ατζέντα της εθνικής μας γραμμής. Έτσι. Και αν το δει κανένας, θα δει ότι ο Ερντογάν, ναι, έβγαλε την Κύπρο απ' έξω, αλλά αμέσως μετά έκανε μια ειδική αναφορά στο Αιγαίο, όπου είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος, ναι, να πάω σε συζητήσεις για το Αιγαίο. Ναι. Και επίσης έβγαλε έξω και την Ανατολική Μεσόγειο με το δικό του τρόπο, λέγοντας ότι έχω μεγάλη ακτογραμμή, δεν μπορείτε να με αποκλείσετε. Δηλαδή έβαλε. Και όλα αυτά τα έβαλε, είναι 10 λεπτά πριν δει το Μητσοτάκη. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, η συζήτηση ήταν 30 λεπτά, όσο έχει υπολογιστεί δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο. Κάνουν 15 λεπτά στην πραγματικότητα, γιατί και μεταφράσεις μαζί και οι χαιρετούρες και όλα αυτά. Δεν μένει. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ήταν όλα προαποφασισμένα. Δηλαδή ήταν. Εντάξει, είναι θετικό το ότι είναι η 6η συζήτηση το τελευταίο διάστημα, η 11η το 2019 μεταξύ των δύο ηγετών. Υπάρχει μια ηρεμία σε γενικές γραμμές, αλλά το ζήτημα είναι. Τι δίνουμε και τι κάνουμε για να έχουμε αυτή την ηρεμία. Αυτό δεν θα το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι το κλίμα γενικά δεν είναι καλό ούτε στη Νέα Δημοκρατία με αυτά που γίνονται, αλλά και στον κόσμο, ο οποίος έχει μάθει έχει εμποτιστεί από μια συγκεκριμένη γραμμή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα λυθεί το κυπριακό, δεν θα λυθεί το ελληνοτουρκικό. Δεν θα δικαιούμαστε το Καστελόριζο, τα μίλια που θέλουμε, δεν θα λυθεί. Αυτά που ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Θα δείξει, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και τώρα όλο αυτό αλλάζει η εθνική γραμμή. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών τι είπε.